Καλησπέρα παιδιά, Μάικα και Σίλα εδώ. Καλωσορίσατε στο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, να σας κάνω έναν απλό καλλισθενικό workout το οποίο να διαλύσει το upper body σας. Μπορεί να σας φανεί απλό, αλλά πραγματικά έχει 2 εβδομάδες που το κάνω και σκεφτόμουν αν πρέπει να το ανεβάσω ή όχι, αλλά κατέληξα πως όχι μόνο με βοηθήσει να κάνω maintain the gains μου, αλλά νιώθω, ας πούμε, πιο αναπόλυκη γενικά και νιώθω την υπερτροφία από τα calisthenics να είναι άπειρη, ας πούμε. So, αν φοβάστε την καλλισθενική ότι θα χάσετε gains, απλά δοκιμάστε το και δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Λογικά την ώρα που βάζω αυτό το βίντεο είμαστε στους 4K subscribers, αλλά δεν ξέρεις γιατί το YouTube είναι όπως τη ζωή, απρόβλεπτο. Μεθιά, όπως είδατε, μόλις ξύπνησα, so πάμε να πιάσουμε έναν καφέ να ξυπνήσουμε. Τούτος ο χειρότερος δρόμος μες στη Λευκοσία. Απλά μεν περάσετε που δάμε, δέτε απλά το δρόμο δάμε. Είμαι fasted για 16 ώρες, δοκιμάζω 18 ώρες fasting για πρώτη φορά. Γιατί σκέφτηκα ότι κάποτε, ας πούμε, αν δεν έχεις κάτι προγραμματισμένο, π.χ. να φάεις με οικογένεια ή φίλους, ας πούμε, εγκαταβάλεις μες στο routine σου λίγο fasting για την πειθαρχία, αλλά και για τα benefits που να πιέσεις από το fasting, το φαγητό λεγόμενο. Μιλώ για cutting, μιλώ για health benefits, δηλαδή για την υγεία σου, ας πούμε. So anyway, πάμε τώρα να πιάσουμε έναν καφέ, να ξεκινήσει λίγο όμορφα ημέρα, να μπούμε σε ρυθμούς vlogging. Το αληθινό ερώτημα εδώ είναι πώς καταφέρνω και μιλάω χωρίς να πιω 3 shots καφέ. Χτύπα διαφορετικά, αν κάνεις fasting. Καφές, παιδιά. Χτυπά πολλά, πολλά διαφορετικά. Αρχικά θα σας δείξω μόνο την προπόνηση μου, αλλά τελικά αποφάσισα να σας δείξω πως κάνω τα Napolic French Toast. Γιατί, παιδιά, εντάξει, κάτι μου ζητάτε μου όλη την ώρα συνταγές και είπα γιατί να μην μοιραστώ μαζί σας, ειδικά τώρα που είστε πολύ καινούργοι στο κανάλι. Και αν δεν είσαι καινούργιος στο κανάλι και νιώθεις τις καλές σου σήμερα, κάνε ένα subscribe, βάρα την καμπάνα, θα βοηθήσει απίστευτα και κάνε και ένα like το βίντεο. Θα φάμε τα French Toast, θα χωνέψω λίγο, θα περάσει λίγη ώρα και θα πάμε στο πάρκο για την καλλισθενική προπόνηση, την οποία κάνω τις τελευταίες 2 εβδομάδες, θα σας τα εξηγήσω όλα εκεί. Και δεν μπορώ να πω, παιδιά, για 4 μήνες είμαι πολύ happy για το πώς πάει το κανάλι. Anyway, πίνω τα μέτη, το παμίνι μου σε υγρή μορφή, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα French Toast. Όσοι είσαστε μέσα στο κανάλι, ξέρετε ότι έχω μανία με τα French Toast. Και επειδή έχει πολλούς καινούριους στο κανάλι, ρωτάτε με κάθε λίγο, Mike μου, πώς θα κάνουν τα French Toast. Το λοιπόν, ήρθε η ώρα να γίνετε εθισμένοι για το υπόλοιπο της ζωής σας στα French Toast. 6 ασπράδια αυγού, το τελευταίο εγώ βάζω και 2 κρόκους γιατί είμαι σε ένα μικρό πλεόνασμα, θερμιδικό πλεόνασμα. Έχουμε 7 σπράδια αυγού και 2 κρόκους εδώ. Θα βάλουμε λίγη κανέλα και λίγο βανίλια flavor, είναι άρωμα βανίλιας τέλος πάντων. Και δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο. Έχουμε το τηγάνι μας εδώ σε μεσαία φωτιά, θα έλεγα. Και απλά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε να βάζετε το ψωμί στο μείγμα. Λοιπόν, πολύ απλό, παιδιά. Μπαμ. Η τελευταία εβδομάδα που πέρασε ήταν πειραματική εβδομάδα. Μιλούσα με τον coach μου και συμβουλευόμουν από εδώ από εκεί, ας πούμε, πώς πάει το training τώρα με την καλλισθενική. Όμως το πιο σημαντικό είναι το πώς θα προχωρήσω με τα challenges και αποφάσισα ότι θα συνεχίσω γερά με τα challenges. Αυτόν ετοιμαστείτε για extreme βίντεο το λοιπόν. Στο τηγάνι θα βάλουμε ελάχιστον ελαιόλαδο. Αν θα ζυγίσετε τα σπράδια αυγού για 4 φέτες, θέλω να βγουν στα 240, ας πούμε, max.
Δηλαδή, όχι παραπάνω ούτε λιγότερο. Και το λάδι, επειδή απλά μου έλειψε το σπρέι, θα συνιστούσα να πάρετε σπρέι για να γλιτώσετε άπειρες θερμίδες. Ειδικά αν είστε σε γράμμωση, είναι must. Έχουμε άπειρες επιλογές, παιδιά. Μπορείτε να πιάσετε ένα γιαούρτι 0 ή 2%. Μπορείτε να βάλετε τα blueberries σας. Εγώ θα βάλω μόνο γιαούρτι σήμερα και εννοείται. Αυτό το σιρόπι είναι από τις απολαύσεις της ζωής. Όσοι δεν το δοκιμάσατε, πραγματικά χάνετε. Είναι πραγματικά 0 θερμίδες. Ακόμα δεν αποφάσισα αν θα βάζω μόνο προπόνηση συν το φαγητό. So let me know in the comments. Τώρα στο γιαούρτι δεν μπορείτε να πάτε λάθος. Όσο πιο πολύ βάλετε, τόσο πιο πολύ πρωτεΐνη θα πιάσετε. Εγώ προσωπικά δεν το μετρώ καν πλέον, γιατί έμαθαμε το μάτι να ξέρω πόσο χρειάζουμε. Και είμαστε εδώ. Δοκιμάστε τα. Κάνω ένα μικρό περπάτημα, 10-15 λεπτά, για να ζεσταθούμε λίγο. Δεν θέλω να μπαίνετε κατευθείαν τα workout σας χωρίς τουλάχιστον λίγο warm-up. Παιδιά, είναι 2021. Διάβαζα ένα άρθρο της προάλλες που έλεγε πως παρόλο που υπάρχει αυτή η πανδημία, ο κόσμος είναι πιο χαρούμενος γενικά. Μου μπήκε σκέψεις για μια, δύο με τρεις μέρες, ας πούμε αυτό. Και καταλάβω ότι είναι επειδή ο κόσμος παταλάει πιο πολύ χρόνο έξω, στη φύση νομίζω, πιστεύω πως είναι αυτό, δεν βρίσκω άλλο explanation, ας πούμε. Βγείτε έξω, γυμναστείτε, δοκιμάστε αυτό το workout μαζί μου και γράψτε μου στα comments αν σας άρεσε. Και εννοείται, παιδιά, αν αυτό το βίντεο πάρει 500 likes, γιατί είναι πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν άπειρα workouts στο YouTube, αλλά αν πάρει αυτά τα likes που σας είπα, θα προσπαθώ να ανεβάζω πιο συχνά προπονήσεις. Το λοιπόν, ξεκινάμε με τον πυρήνα του workout που είναι τα μονόζυγα. Παιδιά, θα καταλάβετε πόσο θα δυσκολέψει, γιατί είναι super set με τα tips και η κούραση θα χτιστεί πάρα πολύ εύκολα. Εδώ θέλω να προσπαθήσετε τουλάχιστον 10 επαναλήψεις στα πρώτα 3 set. Αν δεν μπορείτε να κάνετε 10 επαναλήψεις, δεν πειράζει. Απλά θέλω να πιεστείτε στα τελευταία reps, γιατί πραγματικά είναι εδώ που θα φανούν τα gains. Και τώρα πάμε κατευθείαν στα dips μετά τα pull-ups. Είσαι πιο time efficient, δηλαδή γλιτώνεις χρόνο. Let's go! Και τώρα πάμε στον πυρήνα που είναι τα dips. Θέλω να δείτε εδώ το form μου, full range of motion. Δείτε τον τρικέφαλο μου πώς ξεκινάει να πιάνει pump. Ακόμα δεν είχα πιάσει pump αυτή τη στιγμή, αλλά συγκεντρώνομαι να κάνω σωστά το movement και σε κάθε set με dips προσπαθώ να κάνω 15 με 20 επαναλήψεις. Και ακόμα μια παρατήρηση είναι ότι βλέπω πολύ κόσμο να τρέχει στα dips και να μπαίνει weighted πολύ γρήγορα. Δεν μπορείς να κάνεις ένα set τουλάχιστον με 30 dips, μην βιαστείς να πάει σε weighted calisthenics. Και εδώ πάμε πίσω στα pull-ups που είναι το δεύτερο set. Ήδη ξεκίνησα, ας πούμε, να νιώθω την κούραση, γιατί άμα τα κάνεις super set και με 1-2 λεπτά διάλειμμα μόνο ανάμεσα στα set, θα δυσκολέψει πολύ πιο εύκολα το workout. Και γι' αυτό σας λέω πως τα bodyweight calisthenics, άμα τα κάνεις να είναι δύσκολα, θα ανταμυφθείς. Και εδώ ξεκίνησα ήδη να μπαίνω στα πιο γρήγορα reps. Θέλω να κάνω, ας πούμε, όσο πιο πολλά reps μπορώ, αφήνοντας 1-2 επαναλήψεις πριν το failure. Και μπαίνουμε στο τελικό set
των pull-ups έβαλα όλη μου τη δύναμη που μπορούσα να βάλω εκεί και επειδή ήταν το τελευταίο set, εγώ κάνω αυτό το πρόγραμμα 3 φορές τη βδομάδα. Αν το κάνετε 2 φορές τη βδομάδα, βάλτε και 4ο set στην κάθε άσκηση. Αν ξεκινήσει το form σας να σπάζει, δεν έχει θέμα, γιατί είναι λογικό να μπει το fatigue στο τέλος του set. Άρα δεν έχετε νοιά για τούτο, απλά να σκοπεύετε να φύγει η άσκηση σωστά. Όσο πιο πολύ volume μπορείτε. Και έχουμε ακόμα 2 άσκησεις, άρα θέλετε να στραφείτε από τώρα. So let's go! Τώρα που έχουμε 3 λεπτά rest, τελειώσαν το πρώτο segment, πρώτη φάση του training μας. Θέλω να πίνετε το νερό σας, εννοείται. Και εντάξει, είναι το πρώτο βίντεο που γυρίζω σε 4K, so αν σας αρέσει το quality, γράψετε μου 4K στα comments, 4K, και να κανονίσω να τραβώ όλα τα βίντεο 4K. Πάμε να συνεχίσουμε τα exercises. Ήρθε η ώρα των inverted rows, Australian push-ups τα λεγόμενα. Δάμε, θέλω να πάτε όσο πιο slow γίνεται και να έχετε καλό form. Θέλω να σκοπέψετε 15-20 αναλήψεις, αλλά όπως σας είπα, αργά, για να νιώσετε το movement. Ok, let's go. Μόλις τελειώσει τούτο, κάνουμε το superset με regular push-ups. Όσα push-ups μπορείτε να κάνουμε 3 set. Είμαστε στην τελευταία άσκηση του pull, so δάμε τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να εστιάσουμε στον δικέφαλο, άρα πάω στο πιο κοντό pull-up για να μην μπορέσω να κάνω pause at the bottom, άρα να έχουν πιο πολύ time under tension τα biceps μου, να καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Εννοώ δάμε το chin-up μου και όπως είμαι δάμε και πάω κάτω, το constant tension, θα με αφήγει να κάνω τίποτε. Κρατήθηκε το tension. Παιδιά, είναι σοβαρή άσκηση, δοκιμάστε την και να καταλάβετε τι εννοώ. Πάμε να τελειώσουμε με bodyweight skull crushers ή μπορεί να κάνετε diamond push-ups αν είσαστε beginners. Θα έχουμε το skull crusher που είναι πολλά πιο δύσκολο, γιατί πιάνει το long head του τρικεφάλου, πιάνει όλο το πόρσο, ενώ τον diamond να πιέζει λίγο μέσα, ας πούμε. Όχι πως είναι αποτελεσματικό, και τα δυο. Και παιδιά, τούτο ήταν το workout για σήμερα. Ελπίζω να δοκιμάσετε, ελπίζω να κάνετε subscribe, να σας φτιάχνουν όλα τα βίντεο επειδή πατήσετε και το καμπανάκι. Και μέχρι την επόμενη φορά, be safe.